Welcome to another episode of Savor Greece. I am back at one of my favorite places, none other than Sitia of Crete. In this episode, we will serve you food and music. Manos will show us how to make traditional Cretan instruments. Haroula will make some amazing Xirotigana. Eleni and Yiannis will sing Erotokrito. And then a special welcome with beautiful food and music in Chrisopigi. Sit back and enjoy. Not far from Sitia, Manos Lanzarakis has his workshop, which is made out of recycling building materials. There he makes handmade traditional instruments. Εγώ ξέρω, όταν πριν να ασχοληθώ με την οργανωπία, έπαιζα μπαγλαμά και μπουζούκια και γενικότερα ρεμπέτικα και τέτοια πράγματα. Και δώστου, μια στιγμή έπρεπε να κάνω μια παράσταση και έπρεπε να παίξω ένα όργανο. Οπότε ήταν ο Ερωτόκριτος, ας πούμε, με τη φιλαρμονική εδώ της Σιτίας και δεν τέριαζε μπουζούκια και οτιδήποτε. Οπότε το συζητούσα με τον μαέστρο, ότι απέξω, του λέω απέξω Μπουλγαρί. Μου λέει παίξε, ξέρω εγώ, του λέω κάτσε να φτιάξω ένα. Φτιάχτηκα αυτό το πρώτο όργανο και από αυτό το όργανο ξεκίνησα την οργανωπία και του γκρου. Οπότε, νυχτά όργανα, τοξωτά όργανα. Τα νυχτά όργανα παίζονται με πλήκτρο, με την πένα, τα μπουζούκια, μπαγκλαμάδες, κιθάρες και όλα αυτά. Το λαούτο τώρα παίζεται με το πλαστικό, το φτερό που λένε, αλλά το φτερό είναι το σκαρό φτερό, το οποίο είναι φτερό από σκάρα, είναι ο γήπας που έχουμε στην Κρήτη και γενικότερα και σε άλλες περιοχές. Είναι αυτό το φτερό, το οποίο περπατάς στα βουνά για να το βρεις, γιατί δεν το βρίσκεις πουθενά. Παίζεται με τα τοξωτά όργανα, ας πούμε, οπότε παίζονται με το δοξάρι. Εγώ δεν ξέρω τώρα την κύρα. Το δοξάρι είναι ένα ξύλο, το οποίο μπαίνει πάνω η τρίχα, που είναι από άλογο η τρίχα. Οπότε αυτό εδώ είναι η τρίχα, το αλόγου. Είναι από γεωργαλίδικο άλογο, είναι το πιο άλογο εδώ της Κρήτης. Παίρνεις μία τούφα, παίρνεις το ξύλο, το επεξεργάζεσαι, αυτό είναι από καρυδιά, έχει πάντα γερακοκούδουνα, τα οποία συνοδεύουν στο παίξιμο. Αυτό το μεταξύ είναι το πρώτο το δοξάρι που είχε αυτή η κύρα, είναι κοντό, υποψιάζομαι, εντάξει για το παίξιμο, αλλά γιατί δεν βρίσκανε τότε, ας πούμε, μακριά τρίχα να φτιάξουν το δοξάρι, οπότε ακολουθούσε, η τρίχα δηλαδή έδινε το μήκος του δοξάρι. Τώρα η βαφή, εγώ τα βάφω με γομαλάκα. Η γομαλάκα είναι μια ρητίνη, τη βγάζουν κάποια έντομα που στη Νότια Αφρική είναι. Και βγαίνει αυτή η ουσία, η οποία διαλύεται με ενόπνευμα και με μπάλα. Μετά φτιάχνεις μπάλα και το περνάς πάνω. Εδώ έχουμε ένα μπουλγαρί, το οποίο είναι κριτικός ταμπουράς. Το γνωρίζουμε από το φουσταλιέρι που ήταν ο μοναδικός που έκανε ηχογραφής. Ο φουσταλιέρις υπήρξε το 1930, ας πούμε, 20-30, 40-50, ας πούμε. Στο μπουζούκι κλασικά, τρίχορδο, αυτό το φτιάξε για μένα. Είναι μαυρομουρνιά το σκάφος, πολύ παλιό ξύλο. Και στα μπουζούκι και γενικότερα στα όργανα μπορούμε να βάλουμε κατράνι, το είναι κέντρος Λιβάνου. Παίζεται κριτική μουσική με το μπουλγαρί, σιρτά, ρυθμιώτικα, τα ταμπαχανιώτικα, ας πούμε, τα ονομάζουν τώρα ταμπαχανιώτικα, δεν λεγότανε ταμπαχανιώτικα, ήταν μανέδες, ας πούμε, έτσι λεγότανε. Αυτό είναι του προπάπου μου, δηλαδή είναι πάνω από 100 χρονών λιράκι, δεν ξέρω πόσο να πούμε. Το οποίο έχει κυπαρίσει καπάκι, το σκάφος του είναι καρυδιά, οπότε θέλουμε στα σκάφη σκληρό ξύλο για να μην δονιέται τόσο, ώστε να αντανακλά τον ήχο, και θέλουμε το καπάκι μπροστά να είναι μαλακό ξύλο για να πάλεται. Και όλος αυτός ο συντονισμός απαράγει τον ήχο από τη χορδή. Να πω ότι τις λύρες παλιά δεν υπήρχε ένας τεχνίτης που τις έφτιαχνε. Ο κάθε μάστορας έφτιαχνε τη δική του λύρα, ας πούμε. Και αν ήξερε και δεν ήξερε ένας άλλος, μπορεί να έφτιαχνε λύρα και σε κανένα φίλο του. Γιατί εδώ, ας πούμε, στην περιοχή την ίδια λύρα, το ίδιο σχέδιο, το έχω δει σε 2-3 περιπτώσεις. Ίδιο όργανο. Οπότε κάποιος τις έφτιαχνε και τις έδωσε. Of course, you cannot visit someone's home in Crete without having a snack and raki. The snack was there, growing in his garden.
Lithines is a village located in the southeast of Crete, 25 kilometers from Sitia, with many old stone houses, a couple of tavernas and traditional coffee shops, a small supermarket and a few churches. I am here for two reasons: for Eleni and Yianni to sing Erotokrito and taste the best Xirotigana in the whole of Crete, made by Eleni's mom, Hara. Ονομάζομαι Χαρούλα Παθιάκη. Μένω εδώ στο πανέμορφο χωριό της Λιθίνες. The name Hara means joy, and Hara is full of joy for her life, family and cooking. Καταρχήν, πρέπει να σας καλωσορίσω. Καλώς ήλθατε λοιπόν στο χωριό και στο σπίτι μου. Να σας ευχαριστήσω για την προτίμηση και την τιμή που μου κάνατε, γιατί το θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή και πιστεύω έστω να βάλω ένα λιθαράκι στην παράδοση. Αυτό είναι λοιπόν το ξεροτίγανο. Το γίνεται σε μορφή φλογέρας και σε μορφή στρογγυλά. Θα κάνουμε τα στρογγυλά επειδή είναι πιο γρήγορα. Με τα στρογγυλά λοιπόν φτιάχνουμε το ζυμάρι, αλεύρι, ελάχιστο ελαιόλαδο, λίγη ρακή, λίγο λεμόνι, μία πρέζα αλάτι, νεράκι όσο χρειαστεί, έτσι ώστε εδώ θέλουμε το ζυμάρι μας να είναι σκληρό, δηλαδή ίσα να μπορεί να βγει από το μήλο, γιατί θεωρώ αποτυχία αν χρειαστεί να προσθέσει αλεύρι στο φύλλο. Αφού το βγάλουμε λοιπόν πρώτα στο χοντρό το φύλλο, βγάζουμε 2-3 φύλλα μαζεμένα στο χοντρό. Μετά τα περνάμε στο τελευταίο, το οποίο είναι το πιο λεπτό. Το κόβουμε με το μήλο ροδέλες, βάζουμε μετά μπόλικο λάδι και βάζουμε μετά τη λουρίδα κανονικά από την άκρη με ένα ειδικό καλαμάκι που έχουμε φτιάξει και το γυρνάμε ρόδα, το ψήνουμε. Το βάζουμε σε τσεστραγγίζι, φτιάχνουμε σιρόπι, τα οποία τα βουτάμε, τα σοροπιάζουμε. Και από πάνω τους βάζουμε καβουρτισμένο σισάμι και ελαφρώς σκοπανισμένο για να βγει το άρωμα τους από το σισάμι. Next stop, Chrisopigi, one of the mountain villages in the district of Lasithi, in the eastern part of Crete, surrounded by woods and olive groves, and situated at an altitude of 400 meters. The name of the village means golden spring, and it has about 150 inhabitants. Most people in the village live of agriculture and farming, and every single one of them is a proof of Cretan pride and hospitality. Ονομάζομαι Μπενοβίας Γιώργος
και είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοπηγής. Σας καλωσορίζω στο χωριό μας, στο μικρό γραφικό χωριό μας, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Σιτίας και Ιεράπετρας. Σήμερα το χωριό μας έχει μια δυναμική νεολαία που κατοικεί στις γύρω περιοχές και διοργανώνει ένα μοναδικό πανηγύρι κάθε χρονιά, τον Αύγουστο, όπου μαζεύονται 1000 άτομα από όλο τον νομό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος που λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια περίπου φροντίζει η νεολαία να έρχεται στο χωριό, να ενώνεται με τους πιο μεγάλους ηλικία ανθρώπους και να προσπαθούμε να συντεριάζουμε και το παραδοσιακό στοιχείο και το σύγχρονο και να έχουμε όλα τα παιδιά μας εδώ κοντά. Το χωριό μας ανήκει στο Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4. Είναι ένα περιπατητικό μονοπάτι από το οποίο διέρχονται εκατοντάδες τουρίστες κάθε χρονιά και το χωριό μας είναι σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του νομού Λασιθίου ανήκει, όπου συνεχίζουν οι διαβάτες και περνάνε και στα υπόλοιπα χωριά, περνάνε και από τον Μπέμπονα, το οποίο είναι ένα μικρό χωριό, το οποίο ανήκει στο χωριό μας και έχει και αυτό μια μοναδική φυσική ομορφιά. Για το λάδι θα σας μιλήσει ο Βιτσέτσος Κορνάρος, εδώ ο φίλος μας, ο οποίος έχει και το όνομα του ποιητή του Βιτσέτζο Κορνάρου που έχει γράψει τον Ερωτόκριτο. Βιτσέτζο, λόγω σένα. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Αποφασίσαμε το 2012 να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και να αναδείξουμε το ελαιόλαδο της Χρυσοπηγής για να αναδείξουμε και τον τόπο που το γεννά και προχωρήσαμε στην υποποίησή του. Από το 2012 ξεκινήσαμε να λαμβάνουμε κάποια βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου με αποκορύφωμα το 2006 με βράβευση στη Νέα Υόρκη, στο διαγωνισμό της Νέας Υόρκης σαν το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο στην ποικιλία Κορονέικη. Ακόμη και χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε για ένα χρυσό βραβείο για τη σοδιά του 2021. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τη Χρυσοπηγή, να τη μάθει όλος ο κόσμος και μέσω αυτού να αναδείξουμε και τα προϊόντα της Χρυσοπηγής. Το προϊόν μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολλές χώρες στο εξωτερικό, στον Καναδά, στη Νέα Ζηλανδία, στο Λονδίνο, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και σε πολλά γνωστά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με τα προϊόντα μας και τώρα ο αγαπητός Κωστής Παπαδάκης, ο σχολιανός μου, θα μας μιλήσει για το κρασί και τη ρακή που βγάζει ο τόπος μας. Κωστή. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που επισκέπτεται ένας όνειρος καβαλιάρος το χωριό μας και επίσης τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα από καρδιάς γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε τα προϊόντα μας αλλά και τον πολιτισμό μας. Να δείτε τα ήθη και τα έθιμα μας. Να δείτε τον τρόπο της διατροφής που προέρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια και συνεχίζει σήμερα η σημερινή γενιά και η νεότερη. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κρασί και τη ρακή, σας λέω ότι έχουμε πολύ καλό προϊόν, ξεκινώντας από τη ρακή, της οποίας η απόσταξη γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο όπως γινόταν και παλαιότερα από τους προγόνους μας, αλλά και του κρασιού που επίσης με παραδοσιακό τρόπο οι περισσότεροι προσπαθούμε να βγάλουμε ένα καλό προϊόν είτε για τη δική μας χρήση είτε προς πώληση. Είμαστε και παραγωγή ελαιολάδου σε αρκετές ποσότητες και είμαστε στην σκέψη μαζί με το Ινωπείο να κάνουμε ένα σύγχρονο τυποποιητήριο και να ευχαριστήσουμε το Δήμο Σιτίας γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, το Γεωπάρκο της Σιτίας και τέλος εσάς. Να είστε καλά. Μπράβο ρε παιδιά. Και τώρα οι μαγείρισές μας, οι μαγείρισες του χωριού μας, θα σας μαγειρέψουν τρία παραδοσιακά φαγητά. Θα σας φτιάξουν χουχλιούς μπουμπουριστούς, χουχλιούς με χόντρο,
και ρεκοσαλάτα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, χοχλιός είναι το σαλιγκάρι. Έχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω και τη μητέρα μου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει στο χωριό ένα παραδοσιακό σαπουνοποιείο, ένα εργαστήρι σαπουνοποιίας, που φτιάχνει ένα παραδοσιακό σαπούνι που βλέπετε και εδώ. Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε, κύριε Καβαλιέρο, Νικόλ. Και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για το χωριό μας και τα προϊόντα μας. Εγώ είμαι η μαμά του Γιώργου, Γεωργία Δανδουλάκη, το γένος Μπενοβία του συζύγου. Από το 2013 είπα να γυρίσω στο χωριό και να ασχοληθώ με κάτι παραδοσιακό. Θυμάμαι τη μαμά μου να φτιάχνει σαπούνι με το παλιό όμως τρόπο παραδοσιακό, με τη θερμή μέθοδο. Εγώ το φτιάχνω το σαπούνι με την ψυχρή μέθοδο και από αγνό ελαιόλαδο, αυτό που τρώμε, αυτό που βάζουμε στη σαλάτα μας, αυτό χρησιμοποιώ. Το μυστικό αυτού του σαπουνιού είναι πρώτο το ελαιόλαδο και δεύτερον τα βότανα. Έχω κάνει δοκιμές στο χημείο του κράτους, έχει βγει ποιότητα ΑΑΑ και εκτός από τη σόδα που αναγκαστικά μπαίνει για να γίνει το σαπούνι, χρησιμοποιώ ακόμα και στάχτη. Η στάχτη το βοηθάει να έχει ακόμα χαμηλότερο pH και να είναι ιδανικό για το δέρμα. Κάνω εξαγωγές στη Γερμανία, στην Αγγλία και στον Καναδά
Και έχουμε πιάσει όλη την τοπική αγορά εδώ της Κρήτης, γύρω στα 120 καταστήματα και σε ολοκλήρη την Ελλάδα. 200 σεφ, 200 πιτσιτός, 20 με I don't know what it is with Crete. Maybe the place, the music, the food, the people and the hospitality. All I know is that every time I leave this island, I leave a piece of my heart behind. Thank you for watching. Please like and share, and see you in the next episode.